Όλοι οι αρμόδιοι να σκύψουν στον Άγιο Μινά. Ο Άγιος Μινάς δεν είναι ένα τυχαίο κτίριο. Τέσσερις μήνες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Crete TV και τις σημαντικές φορές σε ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία του Ηρακλείου, το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ο οποίος εκπέμπει σήμα κινδύνου με την αποκόλληση τμήματων από το ναό, το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί λύση για το ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Εξέλιξη η οποία προέκυψε στη διάρκεια συνάντησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη με την Υπουργό Πολιτισμού. Η δέσμευση της Υπουργού είναι ότι άμεσα θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης, την περιφέρεια, την ενορία του Αγίου Μινά και με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ξεκινήσει επιτέλους να λύνεται ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρότερα ζητήματα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Πολύ σύντομα θα εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες, οι οποίες θα καταδείξουν το πολύπλευρο μέγεθος των ζημιών, ώστε αυτές στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Να γίνουν οι μελέτες σε πρώτη φάση. Οι μελέτες χρειάζονται εξειδικευμένους μελετητές, εξειδικευμένους ανθρώπους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού, ιδιαίτερα τον κύριο Βαρδάκη. Αμέριστη είναι η συμπαράσταση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος επικοινώνησε και γραπτός με την κυρία Βλαζάκη. Είχαμε κάνει παράσταση στην Αθήνα πριν δύο μήνες στον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Στρατή, στην κυρία Βλαζάκη και τους οποίους εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω για το άμεσο ενδιαφέρον που έχω δείξει. Μένει τώρα όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον Μητροπολιτικό του Αγίου Μινά. Λύση η οποία θα δρομολογηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ενορίας του Αγίου Μινά. Το κόστος των μελετών εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 150.000 ευρώ και θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Κρήτης. Επειδή πάντα ενωμένοι κερδίζουμε, θα πρέπει να το δούμε αυτό σημαντικά και να βοηθήσουμε την κατάσταση για να μην θρηνήσουμε προβλήματα και να μην θρηνήσουμε και θύματα πέφτοντας κάποια κομμάτια από την οροφή του ναού. Σύμφωνα με τη στατική περιγραφή, ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά παρουσιάζει μεταξύ άλλων μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό και εξωτερικό του ναού, μόνιμες παρμορφώσεις στο βόρειο κοδωνοστάσιο και μετατοπίσεις τμήματος των υποστηλωμάτων στήριξής του, μεγάλες ρηγματώσεις στη βάση του τυμπάνου, των κύριων τόξων στήριξης του ναού, εκτεταμένες ρηγματώσεις σε όλους τους πεσούς, στη στάθμη του γυναικονίτη, σε όλα τα τόξα που συγκρατούν το θόλο, διαπιστώνται μεγάλες ρογμές που θέτουν ζήτημα αντοχής του σε σεισμό, στις κόγχες του ιερού παρατηρούνται εκτεταμένες οριζόντιες και κάθετες ρογμές που συνοδεύονται από υγρασία και σημαντική φθορά των τοιχοπληρώσεων και της επικάλυψης αυτών. Σεισμολόγος που έκανε τη μελέτη γύρω από την σεισμικότητα των καμπαναριών μας είπε ότι όταν παίζει η μεγάλη καμπάνα ισοδυναμεί με 2,5 ρίχτερ. Γι' αυτό και αποσυνδέσαμε τη μεγάλη καμπάνα.